Καλησπέρα σε όλο το YouTube! Pro Evolution Soccer 2021, Master League, Άρης Θεσσαλονίκης και πάμε να απολαύσουμε το σημερινό gameplay. Καλώς ορίσατε λοιπόν στον αγώνα του Άρης Θεσσαλονίκης εναντίον ΠΑΣ Γιάννενα για την Super League. Ξεκινάμε το παιχνίδι, το σημερινό gameplay μάλλον, με ένα βίντεο με σκοπό να ορθοποδήσουμε, να πατήσουμε λίγο πάνω στα πόδια μας με μια νίκη ψυχολογίας. Έχω αλλάξει την κάμερα διότι οι κερκίδες δεν μας βοηθάνε. Μας ενοχλεί λίγο, οπότε ελπίζω να σας αρέσει αυτή η κάμερα. Δεν σας αρέσει, πείτε μου στα σχόλια και θα την αλλάξουμε. Να, δεν είναι κάτι. Εμένα δεν έχω πρόβλημα με τις κάμερες. Εδώ όμως, πάμε λίγο τώρα στα του παιχνιδιού. Λούκα Σάσα με την μπάλα λοιπόν. Βλέπει δεξιά τον Ματέο Γκαρσία, πως κάνει μια πολύ ωραία άνοδο από τα δεξιά. Αστρίψει, θα πάει στο αριστερό του πόδι. Δίνει μια πάσα στον Κώστα Μήτρογλου. Θα σουτάρει, δεν μπορεί να σουτάρει Κώστα Μήτρογλου. Έχουν ανάψει τα αίματα στους πλάνες Μικελίδης. Τζέκο, πρώτος κεφάλια, όχι, Μπρούνο. Φεύγει πάνω ο Σαλιάκας πρώτος στην μπάλα, μέσω Μπρένερ. Μπρένερ τώρα, πάνω την Ογκάνεα. Κάνει μια ωραία τρίπλα εκεί πέρα, δεν καταφέρνει όμως ο Μπρένερ να περάσει τον Κρίστιαν Γκάινα, τον αριστερό μπακ του Άρη. Και κλε! Μόλις πήγα να πάρω καλό λόγο ρε φίλε, τον μάτιαξα τον άλλο. Βρισκόμαστε στους 44, 87% ολοκληρωμένη πάση για τον Άρη, 77 για τα ΠΑΣ Γιάννενα. Τζέκο. Φάουλ! Απίστευτο φάουλ και κατευθείαν ο Χουάνα Επέρεα, όχι όμως. Ο αρχηγός Ντομίγκες κερδίζει το φάουλ για την ομάδα του ΠΑΣ. Ένα απευθείας σούτερο να προσέχουμε τώρα εδώ θέλει. Θα κάνει όμως την παλιά του Μπατίστε Λεό, ο οποίος έχει κουραστεί. Άντε βρε, δύο άτομα είστε πάνω του. Τελειώνει πρώτο μήχρονο, Άρης ΠΑΣ Γιάννενα 0-0. Δεν πιστεύω θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα αυτή η ισοπαλία. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο τις αλλαγές μας. Σε όλα καλούτσι εκεί πάνω, Μανσίν έπρεπε να βγει η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Τι αλλαγές, ο τέτοιος δυνατός, ο Μπρούνο δεν έχει δείξει ρε φίλε, παρότι είναι ανεβασμένος. Πάμε Ντουάρτε λίγο και Ζάντε, Ζάντε και θα βάλω, Μπερτόλι όμως. Και θα βάλω Γκαρσία. Ναι, έτσι το κάνουμε. Τζέκος. Βλέπει ο Ματέο το σύλλογο τα δεξιά. Ποιος χύνεται. Μήτρογλου για τον Ντουάρτε, δυνατή πολύ πάσα, τι θα γίνει αυτό. Δεν γίνεται να μείνουμε στο 0-0 όμως, δεν γίνεται. Σίλβα πάνω στον Μπαπτίστε Λεό, δεν τα καταφέρει να κλέψει προσωρινά την μπάλα. Τώρα όμως! Τις ματάρεις πολύ ο Σίλβα, δεν τα καταφέρει όμως, ο Σάσα τώρα είναι πάνω του. Κάνει την σέντρα, Λεό. Ο τέτοιος δεν αντιδρά η αλήθεια είναι, ο Κουέστα. Είναι λίγο περίεργο. Και φάουλ κερδίζει ο Λερίν Ντουάρτε. Οχ, 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 για να δούμε, για να δούμε. Ντουάρτε με το Σάσα. Δίνει την πάσα στον Σίλβα. Τους βλέπει μια κίνηση από τον Κώστα Μήτρογλου. Θα βγάλει μια πολύ όμορφη σεντρούλα. Αφήνει ο Κώστας Μήτρογλου, δεν τα καταφέρνει όμως. Γιάννη Κογλου. Βεναλουάν στην πρώτη, όχι. Κερδίζει όμως ο Κώστας. Στο Σίλβα πάνω, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λέει, τώρα να βγούμε στην αντεπίθεση. Σε αυτό να έρθει. Το σούτ από το Ματέ! Τι κάνει ο Πεκταράς! Τι κάνει ο Πεκταράς! Τρελαίνει το Καρλάου, τρελαίνει την Ελλάδα, τρελαίνει και εμάς! Ο Ματέο Γκαρσία με ένα εκπληκτικό γκολ μετά από ασίστ του Κώστα Μήτρογλου. Παναγία μου ρε φίλε, τι έκανε εδώ ο τύπος. Δες εδώ, Σίλβα. Πασάρι. Εκεί ο Μήτρογλου δεν μπορεί να κάνει πολλά και κάνει μια σουτάρα ο Γκαρσία. Δοκάρει και μέσα ρε φίλε, που έχω πάθει πλάκα έτσι. Άρη, πάμε λίγο. Να την ψυχολογία τώρα. Τώρα θα ανοίξει η ομάδα του ΠΑΣ. Για να μπορέσει να ανταποδώσει. Να απαντήσει. Αχ, την πρόλαβε ο Σίλβα, την πρόλαβε, την τζίπησε. Σέντρα, όχι ρε φίλε, πρόλαβες, δεν πρόλαβες. Πολύ ωραίες πάσες. Δες τον τώρα και τον όμορφο το Σίλβα εδώ πέρα. Τι με έχει βγάλει εδώ πέρα την όμορφη τη σεντρούλα. Άρα, άμα δεν ακουμπούσε κατευθείαν κεφαλίτσα ήταν αυτό το ωραίο γκολάκι. Ματέο, στο κόρνερ.
Βλέπει το Σάσα. Όχι, τον Μπαναλάν ήταν, συγγνώμη. Λουκάς. Δώσ' την αύριο, δώσ' την αντιμπαλίτσα, αγοράκι μου, μουφό. Μπαναλάν είναι εκεί όμως. Και ένα μηδέν τελικό σκορ. Άρης πας για ένα. Τέλος καλό, όλα καλά. Τον γκολ το θέλαμε αυτό της νίκης. Πήραμε τους τρεις βαθμούς. Οπότε προχωράμε δυναμικά. Πάμε να δούμε λίγο και την βαθμολογία. Τα αποτελέσματα. Όφι Ολυμπιακός 1-0. Η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Ο Παναθηναϊκός έχασε 0-2 από την ΑΕΚ. Έχουμε ανέβει στην ένατη θέση. Έχουμε 9 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είχε 18. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει λίγο. Βέβαια δεν πέρασε μέσα από το γητή κουλέ. Πολύ περίεργο μου φάνηκε. Δεν γίνεται να μην δω το παίξει αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πολύ ωραίο το γήπεδο της ΑΕΚ εντάξει, έτσι. Το πιο ωραίο γήπεδο που έχω παίξει μέχρι στιγμής. Γκαρσία. Πάει για την πρώτη κεφαλιά, καταφέρνει, δίνει στο Λούκα Σάσα. Ο Σάσα με την ίδια τον Κώστα Μητρογλου. Βλέπει την κίνηση. Αχ, του Μπερτόλιο θα πήγαινε πάρα πολύ ωραίο. Αυτός κατευθείαν όμως για τον Σάντε Σιλβά. Κώστας, όχι ρε φίλε. Μπορεί να είναι γεμάτο το πέταλο από παντού στα έκαλα. Ο Άρης έκανε την πρώτη. Την πρώτη κίνηση μέσα στα καρέ. Τη ΑΕΚ, εδώ ο Τσιντόδας όμως καταφέρνει να ανακυλήσει την παλέτσα. Αλμπάνης τώρα κάνει μια βαθιά σέντρα για τον Ασαρφάντη και είναι όμως ο Γιώργος Δελυσίσης. Με τον Μπεναλουάν σημερινό δίδυμο. Ματέο Γκαρσία. Για τον Σάντε Σίλβα. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπει τον Μπερτόλιο, ο οποίος βλέπει τον Κώστα Μητρογλου. Τα κάνει εκεί, πήγε να κάνει με τη μία το σουντή, δεν τα κατάφερε όμως. Ματέο εκεί, κλέβει την μπάλα κυρίες και κύριοι. Ματέο! Άργησε πάρα πολύ, ήθελα να δώσω πάσα, ήθελα να κάνω σουτ, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο κλέψιμο όμως από τον Ματέο Γκαρσία. Το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Άρη, το οποίο απειλεί. Και εκεί είναι ο Μητρογλου για την κεφαλιά, το σουτ, Μπερτόλιο. ΑΕΚ Άρης 0-1. Πακούν τον Μπερτόλιο. Ναι κυρίες και κύριοι, ο Άρης ανοίγει το σκορ. Κάνει το 0-1 για την ομάδα του Άρη της Θεσσαλονίκης. Στο ντέρμπι. Εδώ μεταξύ των δύο κυτρινόμαυρων ομάδων. Πάρα πολύ ωραία. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Στο 13 το 0-1. Γιώργος Δελυσίδης στην κεφαλιά. Λούκα Σάσα τώρα με την μπάλα. Αλλού και μπρο. Τσούτγκρεν. Πώς έχει ξεκινήσει. Στο είδα πραγματικά να κουμπάει την μπάλα έτσι. Γίνει όμως τώρα στον Αλμπάνη πάρα πολύ ωραία. Δεν τον περνάει με την τρίπλα. Ματέο πάνω στον Μπεναλουάν. Πάρα πολύ ωραία. Έχει κόψει τον Ασαρεφά. Δεν τον αφήνουν να πάρει ανάσα τον επιθετικό της ΑΕΚ. Μήτρογλου, έλα βρε, δώσ' με το δεξί βρε. Τι θα πάθεις. Γιώργος Δελυσίς για άλλη μια φορά αναχέτηση. Αλλά πουθενά η πάσα. Να το στο κλέψιμο όμως από τον Μπερτόλιο. Βλέπει τον Ματέο. Πολύ ωραία πάσα. Σέντρα κουμπέ. Μεγάλος Κώστας Μητρούλου. Πολύ ωραίο γκολ. 0-2 σε 39. Απίστευτο. Ματέο Γκαρσία για άλλη μια φορά. Σέντρα. Γκολ. Δεν θες κάτι άλλο. Αυτό θες. Αυτή την παλίτσα θες να βλέπεις. Δεν θα πω ψέμα. Εντάξει, μπορεί να δυσκολευόμαστε κάπως, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα δοκιμάσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Με όποιον και να παίζουμε, θα ανεβάσουμε ένα κλικ του επίπεδο. Να δούμε. Το παλιβάκι αρχίζει από προσοχή. Να δούμε σε ποιο επίπεδο ανήκουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είπα ότι εδώ υπάρχει περίπτωση να μην φάμε γκολ. Πάνω. Μπράβο, ρε Σίλβα. Βλέπεις και ακούς και τους Αριανούς όμως εδώ πέρα τώρα από τα μεγάφωνα. Σάσα με τη μία για τον Γκαρσία. Είναι λίγο δυνατή η πάσα. Θα προλάβει όμως ο Ματέο. Θα κόψει προς τον άξονα. Θα δει την κίνηση του Κώστα Μητρογλου. Αλλά την παίρνει ο Μπερτόλιο. Θα κάνει το σουτ. Γκολ. 0-3. Ναι και εσύ και ευθερήσεις. Εύκολο. Απόγευμα. Τα πλοκάμια του, τα πόδια του, τα μεγάλα. Σαν άλογο πήγε εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς. Ρε φίλε, τι φάουλ τώρα.
Εντάξει, μπαίνω λίγο πιο δυνατά τώρα, απλά λίγο έτσι να γίνει λίγο τζαρτζάρισμα. Ο μάντα λέει ο φίλος, δες τον άλλο. Πάλι ρε φίλε αυτό. Μην το βλέπω, άιντε βάλες. Πήρε από την Αρμάνη, πέμε να γραφεί. Ρε φίλε, ποιος φυρίζει. Το 86, πάμε για το τελευταίο. Θα μπει, το πιστεύω θα μπει. Πού τη δίνεις βρε, πιο γρήγορα με σε πάρει ο Μπελιάς ρε φίλε. Μην τον δει πάνω. Yes! Μπράβο ρε Σιαμπάνι. Ο Μπρούνο κατεβάζει ο Μπρούνο. Πάσα το Σιμάνσκι όμως. Τίποτα ρε, εμείς είμαστε τέρμα τέτοιοι. Πάλι έτσι τελικά. Το πολύ καλό σημείο και κανένα απευθείας που φοβάμαι τώρα. Καμπάνι, προσοχή τώρα, όχι από Μάνταλο γκολ. Μπράβο ρε Μάριε, δώστε και λήξτε τώρα να γουστάρουμε. Δώστε μέσα και λήξτε να γουστάρουμε σου είπα. Μπράβο ρε Ριανάρα, μπράβο. Μεγάλο διπλό. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, όχι. Πρόθεση χρόνου. Λοιπόν, θα παίξουμε και τον επόμενο αγώνα. Είναι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε ανεβάσει το επίπεδο στο επαγγελματίας για να δούμε πώς θα κινηθεί η ομάδα. Καμπάνης, πότε φαίνεται μένει μέσα γιατί έχει πάρει φωτιά. Έτσι, το βλέπουμε. Το quest βέβαια είναι ανεβασμένος, αλλά ο άλλος δίνει και φλόγα παραπάνω. Θα μείνουμε μέσα με Μπρούνο Γκάμα και Γιώργο Ντελιζήση με Μπενολάνε. Πήγανε πάρα πολύ καλά, πολύ καλό δίδυμο. Κάτι άλλο, σουτ γκρεμμένη, οκ, okay, ανεβασμένη, πολύ καλά. Μένουμε έτσι και άλλον. Καλά βάλω μέσα. Σύνη, Μαρσίνη τον ξέχασα αλήθεια. Πώς τον λέω το Σίλβα, ο Μάνος θα βγει έξω βασικά. Χαϊρόβιτς, πάμε και λίγο και Χαϊρόβιτς, δεν ξέρεις. Άρεσε Ζάρας Τρίπολης λοιπόν, να τα απεξέλθουμε. Για να καρδίσουμε εννοείται, να υπάρχει λίγο πιο πολύ γόητρο ρε παιδί μου, μην μπαίνουν πιο εύκολα. Περτόλιο. Με τον Τζέκο τώρα. Αριστερά. Αριστερά ο Γκάνε. Γιατί δεν ανεβαίνει όμως ο Γκάνε. Άντε μπράβο λίγο. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Τώρα ανοίξαμε τους δέκτες μας. Να το σηκώθηκε ο Μπερτόλιο, πήγε να κάνει μια ωραία κίνηση. Ναι. Μην το βλέπω. Με τη μία το σουτ. Το... σου λέω 1-0 Ριανάρα. 1-0 Αλεξάρης εδώ. Κώστας Μητρογλου. Δεν μας βλέπουνε σου λέω, δεν μας βλέπουνε. Απίστευτο γκολ. Καλύτερο ξεκίνημα από αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Μπεναλουάν με τη μία για τον Τζέκο. Ριέρα. Οπό, τι έχει να γίνει. Οπό, τι ωραία κίνηση. Στο Σκιαμπάνε πίσω, ο οποίος κατευθείαν για αυτός που πάνε τον δεξιά του Σούντγκρεν. Σάσα. Δίδυμο Σάσα Τζέκο δεν αλλάζει. Και μετά με τη μεταγραφή που έφυγε ο Χάβιε Ματίγια. Προσοχή τώρα εδώ πέρα το Σίτο, ο Σούδηρο είναι πάνω του. Ανούσιες τρίπλες από το Σίτο, δίνει στον Ιγκλέσιας. Πάλι ο Σίτο με την μπάλα. Ω, δεν τα καταφέρνω και αριστερά να μην κλείσει την μπάλα. Τρίπλες από τον Σίτο, τώρα λίγο πιο παραγωγικές. Θα δώσει στον Ιγκλέσιας. Ωρε Παναγία, πάλι καλά που τον πέρασε. Την μπάλα, πάλι καλά. Καμπάνες, γεμίζει. Στο 15, 1-0 για την ομάδα του Άρη. Κώστας Μητρογλου με τον Ριέρα, δεν τα καταφέρνει ο Μητρογλου. Εκεί όμως είναι ο Μπερτόλιο, πάει εκεί πέρα να κάνει. Πάει και κλέψουν την μπάλα. Δεν γίνεται κάτι. Μπρούνο Γκάμα τώρα.
πως επανήλθε στην 11 μετά από 3 αγωνιστικές. Μία ήταν η κόκκινη κάρτα που έφαγε για την τιμωρία. Στα άλλα δύο δεν ήταν πολύ καλά ψυχολογικά. Το δεύτερο παιδί μου. Το rating του, οπότε. Πολύ ωραία κίνηση από Κώστα Μητρογλου στην πλάτη του αμυντικού. Κρατάει την μπάλα. Δεν έχει στήριγμα. Χάνει την μπάλα. Τι έγινε. Όμορφο μπάσκετ, λέει. Καλά, έχω συνηθίσει. Από την ομάδα του Άρη, όμορφη μπάλα. Όμορφο ποδόσφαιρο. Ω, αγωνιά. Αγωνιά έφερε. Αυτό είναι κάρτα. Αυτό είναι κάρτα, ρέφερι. Δώσ' τον έτσι, μπράβο. Τον έδωσε αγωνιά στο πρόσωπο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού νομίζω ότι βρίσκεται. Δες εδώ τώρα, δες εδώ αγωνιά. Εντάξει, δεν ήταν αγωνιά, ήταν. Σφαλιάρα. Αλλά ο Κέρι, φίλε, πώς τον έχεις δει. Για άλλη μια φορά εδώ θα έχουμε στη μένη φάση. Κώστας! Ωρε, πήγε εκεί πέρα ο Μήτρο. Μήτρο γκολ. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Μην δώσει πάνω τώρα. Έκλεψε Ροσάσα. Έλα, ποιος θέλει. Γκαρσία, την πήρες. Το κέντρο. Αέροβιτς. Αέροβιτς, νάτος. Όχι. Κώστας. Άρε, πάει να την κατεβάσει στο αριστερό. Δεν τα καταφέρνει όμως. Τίποτα, κανένα offside. Κανένα offside, ρε φίλε. Κανένα offside, είναι δυνατόν. Άρη. Λάχνω από την δύο αλλαγές. Αλλαγές, Μπερτόλιο έχει. Θα βάλουμε Μανσίνη μέσα. Έχουμε βγάλει τον τέτοιον Κέι και Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για να μπει ο. Αν δεν καταλάβω, μπει ο Φαμπιάνο. Πρέπει να έχουμε ενεργούς όλους τους παίκτες της ομάδας. Καταλαβες. Για να είναι όλοι ότι ξέρεις η θέση μου φλέγεται, οπότε πρέπει να αποδείχνω σε κάθε προπόνηση στον προπονητή μου τον Αλεξάρη ότι αξίζει να παίζω. Ο Κώστας Μητρογλου έχει κερδίσει επάξαψε από τη θέση του βασικού center forward. Έχει κάνει ήδη το 1-0 στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο ας ελπίσουμε να κρατήσει. Φάουλ ρε φίλε εδώ πέρα, φάουλ. Όλη την ώρα πηγαίνετε έτσι. Είναι υποστενή παρακολούθηση. Θα πρέπει να προσέχει την πλάτη. Δύσκολη η φάση. Δύσκολη ρε φίλε. Γκαρσία, σουτ! Ο ριμπάουντ, ο Μήτρογλου δεν είχε όμως. Δεν πειράζει. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του. Πάει, όπα, 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 εκεί πέρα ο Μήτρογλου να κλέψει την μπάλα. Φάουλ, τον πάτησε μετά, τι έγινε εκεί πέρα. Σιαμπάνης τώρα βγαίνει. Επειδή δεν ήταν κεφαλιά, μπορούσε να την πιάσει και με τα χέρια την παλίτσα. Κάνει το γέμισμα μέσα για τον Μήτρογλου. Η κεφαλιά θα την πάρει. Έχει αερίδωση εκεί πέρα. Ο Μουνάφο. Δεν είναι τώρα στον Παράλληλο. Ο Παράλληλος που παίζει. Όχι ρε, εδώ τι πέρασε η μπάλα. Πώς πέρασε, δεν κατάλαβα το Σούγκρεν. Σιαμπάνης μαζεύει όμως, πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Στο 81 βρισκόμαστε. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Εντάξει, θα έλεγα είναι οκ okay, επίπεδο. Εδώ πιστεύω βρισκόμαστε. Πήγε εδώ ο Μανσίνη να κάνει μια κίνηση για το τίποτα. Δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε. Τίποτα, τίποτα ρε φίλε, τίποτα. Είναι φάουλ, εντάξει, οκ, όπως. Ρυθμικά η οπαδή του Άρη στηρίζει την ομάδα μέχρι το 90. Γέρο Μπαράλες και μπαίνει ο Κλάους. Ο Κλάους βρίσκεται στον αριστερά τριμπολής. Okay. Ο Στέφανο Φασιάζη λόγια νούμε με τον Κλάους έτσι. Εδώ λίγο προσοχή όμως. Μη γίνει κανένα θαύμα τώρα στο 90. Ναι φίλε, βγες ένας. Άντε μπράβο. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα λέγα και οξυδέρκεια. Όπου να είναι την μπάλα μας. Μπράβο. Τι πάνε δίνει ρε φίλε. Μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το
Προσοχή για σέντρα, μάγκε, συντελεζήσει, προειδοποίηση με κάρτα, έγινε ρε. Σκιαμπάνη, κράτα, πέσε κάτω. Πώ το κάνω να πέσει κάτω. Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο. Εντυμία στο Χαϊροβίτς. Αυτό στο Τζέκο. Θα γίνει το, πάνε γίνει το λάθος όμως. Τελείωσε 1-0. Μπράβο η ομάδα. Μπράβο η ομάδα. 1-0. Άιτς Αστέρας Τρίπολης. Σημαντικό πολύ τρίποντο. Μέχρι από τον ανενωμένο Αστέρα Τρίπολης που είναι εδώ πέρα. Με σκοπό να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ έχασε επίσης. Ο Ολυμπιακός χαίρεται με την 3 μέσα στο Βόλο. Και έχουμε ανέβει λέει, στη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός πρώτος με 24. Καλά, έχει ξεφύγει ο άλλος. Όχι, 8 νίκες και μία ήττα. Καλά. Εμείς έχουμε 5 νίκες, 4 ήττες. Με καμία σοβαλία. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος μαζί με τον Όφη. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να απολαύσετε τα 3 αυτά φανταστικά παιχνίδια τα οποία παίξαμε μαζί. Η σειρά είναι ανεβασμένη ήδη στο YouTube. Μπορείτε να δείτε και τα προηγούμενα επεισόδια. Υπάρχει και link κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, Αλεξάρης για να γουστάρεις. Πάμε λίγο.